Ο Πολ Σεζάν, 1839-1906, ήταν Γάλλος ζωγράφος, του οποίου το έργο έβαλε τα θεμέλια της μετάβασης από την αντίληψη της καλλιτεχνικής προσπάθειας του 19ου αιώνα σε ένα νέο και ριζικά διαφορετικό κόσμο της τέχνης του 20ου αιώνα. Ο Σεζάν αποτέλεσε τη γέφυρα μεταξύ του Ιμπρεσιονισμού στα τέλη του 19ου αιώνα και της νέας καλλιτεχνικής έρευνας των αρχών του 20ου αιώνα, του κυβισμού. Τόσο ο Ματής όσο και ο Πικάσο είχαν πει ότι ο Σεζάν είναι ο πατέρας όλων μας. Ο Πολ Σεζάν γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1839 στην Aix-en-Provence. Βαφτίστηκε και ήταν καθολικός στη ζωή του. Ο πατέρας του, Λουδοβίκος Αύγουστος Σεζάν, ήταν συνιδρυτής μιας τραπεζικής εταιρείας που ευημερούσε σε όλη τη ζωή του καλλιτέχνη, παρέχοντάς του οικονομική ασφάλεια και τελικά κατέληξε σε μεγάλη κληρονομιά. Η μητέρα του, Άννα Ελίζαμπεθ, ήταν όπως έλεγαν, ζωηρή και ρομαντική, αλλά γρήγορα γινόταν επιθετική. Από εκείνη, ο Σεζάν πήρε τη στάση του και το όραμά του για τη ζωή. Είχε επίσης δύο μικρότερες αδελφές, τη Μαρή και τη Ρόουζ, με τις οποίες πήγαινε κάθε μέρα σε δημοτικό σχολείο. Σε ηλικία 10 ετών, ο Σεζάν πήγε στο σχολείο του Σεν Ζωζέφ, 3 χρόνια μετά πήγε στο γυμνάσιο Μπουρμπόν, όπου έγινε φίλος με τον Εμίλ Ζολά, ο οποίος ήταν σε λιγότερο προχωρημένη τάξη, καθώς και με τον Μπατιστέ Μπάι, 3 φίλοι που έγιναν γνωστοί ως οι 3 αχώριστοι. Έμεινε εκεί 6 χρόνια. Το 1857 άρχισε να φυτά στο σχολείο ζωγραφικής του Δήμου, όπου σπούδασε σχέδιο με δάσκαλο έναν Ισπανό μοναχό. Από το 1858 έως το 1861, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πατέρα του, ο Σεζάν παρακολούθησε τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Aix-en-Provence, ενώ παρακολουθούσε επίσης μαθήματα σχεδίου. Αντίθετα με τις επιθυμίες του τραπεζίτη πατέρα του, θέλησε να συνεχίσει την καλλιτεχνική του ανάπτυξη και πήγε στο Παρίσι το 1861. Ενθαρρύνθηκε έντονα να πάρει αυτή την απόφαση από τον Ζολά, ο οποίος ζούσε ήδη στην πρωτεύουσα εκείνη την εποχή. Τελικά, ο πατέρας του συμφιλιώθηκε μαζί του και υποστήριξε οικονομικά την επιλογή της καριέρας του. Ο Πολ Σεζάν πήρε αργότερα μια κληρονομιά από τον πατέρα του, η οποία τον απάλαξε από όλες τις οικονομικές ανησυχίες. Στο Παρίσι, ο Σεζάν συνάντησε τον ιμπρεσιονιστή Καμίλ Πισαρό. Αρχικά, η φιλία που δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1860 μεταξύ του Πισαρό και του Σεζάν ήταν αυτή του δάσκαλου και του μαθητή, στην οποία ο Πισαρό άσκησε διαμορφωτική επιρροή στο νεότερο καλλιτέχνη. Κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, οι εξορμήσεις που έκαναν μαζί στη ζωγραφική τοπίου οδήγησαν σε μια συνεργατική σχέση μεταξύ ίσων. Ο Σεζάν ενδιαφέρθηκε για την απλοποίηση των φυσικών μορφών στις βασικές γεωμετρικές μορφές τους. Ήθελε να αντιμετωπίσει τη φύση με όρους όπως ο κύλινδρος, η σφαίρα και ο κόνος. Για παράδειγμα, ένας κορμός δέντρου μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κύλινδρος, ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι ως μια σφαίρα. Επιπλέον, η επιδημία του Σεζάν να συλλάβει την αλήθεια της αντίληψης τον οδήγησε να εξερευνήσει γραφικά τη διοφθαλμική όραση, κάνοντας ελαφρώς διαφορετικές αλλά ταυτόχρονες οπτικές αντιλήψεις για τα ίδια αντικείμενα, ώστε να προσφέρει στο θεατή μια αισθητική εμπειρία βάθους, δηλαδή τριών διαστάσεων, διαφορετική από εκείνη των παλαιότερων τεχνικών προοπτικής. Το 1869 ο Σεζάν γνώρισε την Ορτάνς Φικέ, μοντέλο, με την οποία δημιούργησε μια σχέση. Έζησαν μαζί και παντρεύτηκαν τυπικά το 1886. Στη διάρκεια της κοινής ζωής τους, ο Σεζάν ζωγράφισε 45 πορτρέτα της. Έκαναν μαζί το 1872 έναν γιο που τον ονόμασαν και αυτόν Πολ. Ο Σεζάν επικεντρώθηκε σε μερικά θέματα και ήταν εξίσου ικανός σε κάθε ένα από αυτά τα είδη. Νεκρές φύσεις. Πορτρέτα. Τοπία, λουόμενη,
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880, η οικογένεια του Σεζάν έμεινε μόνιμα στην Προβυγγία και ο Πολ Σεζάν απομακρύνθηκε από τους υπρεσιονιστές του Παρισιού, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο μεσογειακό φως. Από το 1890 άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα της υγείας του Σεζάν εξαιτίας του διαβήτη. Ταυτόχρονα άρχισε να αλλάζει το στυλ της ζωγραφικής του. Τα σχήματα που δημιουργούσε ενέπνευσαν τους ζωγράφους που ανέπτυξαν τον κυβισμό. Από το 1903 μέχρι το τέλος της ζωής του δεν μπορούσε να βγει έξω για να ζωγραφίσει. Ζούσε μέσα στο ατελιέ που είχε φτιάξει και ζωγράφισε τα τελευταία του έργα από μνήμης. Πέθανε το 1906 από πνευμονία.